Γεια σου, Αλίσσα. Γεια. Λίγους μήνες έπειτα από την προηγούμενη συνάντησή μας, ο κόσμος άλλαξε εντελώς. Πώς βίωσες την πανδημία και τα ανεπάλληλα lockdowns και όλο αυτό το πράγμα? Ήταν, ακόμα είναι, πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί κατέρευσαν όλα όσα είχαμε ως δεδομένα. Εμένα με βάρινε πάρα πολύ αυτή η σύμβαση εγκλεισμού και ανελευθερίας. Δηλαδή, ψυχολογικά έπεσα πάρα πολύ. Ίσως ειδικά και στο δεύτερο lockdown, που είχαμε, ας πούμε, ένα μικρό διάλειμμα καλοκαιριού και μετά ξαναμπήκαμε. Αλλά φαντάζομαι, όπως όλοι οι οργανισμοί, κάποια στιγμή μετά από καιρό συνηθίζεις, και όταν άρχισε να μπαίνει η άνοιξη, κάπως ήμουν καλύτερα, και τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα, έρχεται το καλοκαίρι και ανοίξαμε κιόλας, νιώθω καλά. Νιώθω ότι έχω κάποια κουσούρια, αλλά νιώθω καλύτερα. Πώς θα περνούσες όλο αυτόν τον καιρό? Τι έκανα? Είναι περίεργη αίσθηση του χρόνου όλο αυτόν τον καιρό. Είναι σαν να έχει γίνει κάπως ρευστό όλο. Δηλαδή, από τη μία νιώθω σαν να ήταν χθες όταν πρωτοακούσαμε τη λέξη κορονοϊός, και από την άλλη σαν να έχουν περάσει 100 χρόνια, κάπως έτσι. Και είναι όλα κάπως θολά, δηλαδή δεν θυμάμαι και ακριβώς τι έκανα. Ήμουν κλεισμένη σπίτι μου, κυρίως. Στην πρώτη καραντίνα έκανα όλα τα κλασικά, τύπου να μαγειρεύω, να οργανώνω πιο πολύ το χώρο μου και να προσπαθώ να βρίσκω πράγματα να κάνω μέσα στο σπίτι. Στη δεύτερη καραντίνα τα ξέχασα όλα αυτά. Έχω δει όλο το Netflix και κάποια άλλα κανάλια. Εγώ ψιλοδούλευα, γιατί όλο αυτόν τον καιρό είχαμε μια παράσταση που παίζαμε, η οποία είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται λίγο πριν μας σταματήσει η πανδημία, και παίζαμε την παράσταση στο Zoom ψηφιακά όλο αυτόν τον καιρό, οπότε είχα τουλάχιστον αυτό, που ήταν σωτήριο με έναν τρόπο, γιατί ήμουν και παραγωγική και ήταν ένας καλός λόγος να μην τρελαθώ, ας πούμε, εντελώς. Αλλά εντάξει, τότε, ας πούμε, δεν είχαμε live, ήταν πολύ βαρύ. Έβγαλα δίσκο στο μεταξύ. Ναι, το ξεχνάω καμιά φορά. Έβγαλα δίσκο το Δεκέμβριο, που και αυτό ήταν full περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Αλλά από τη μία ήταν φοβερά ευχάριστο, γιατί μέσα σε όλο αυτό το τίποτα έβγαλα δίσκο και ακούστηκαν τα τραγούδια που δούλευα καιρό και πήρα και feedback μέσω των social, και αυτό κάπως με έκανε να ανέβω λίγο. Από την άλλη ήταν και όλη αυτή η πίκρα ότι δεν μπορούσα να το παίξω live. Και κάπως, επειδή έχω συνδέσει τις κυκλοφορίες των δίσκων με την παρουσίασή τους ζωντανά, ήταν λίγο σαν να έβγαλα δίσκο και να μην έβγαλα και δίσκο. Αυτά συνέβησαν. Εμείς θα το βάλουμε στους καλύτερους δίσκους του 21 πάντως. Το έχουμε βάλει ήδη στο 20. Το έχουμε βάλει στο 20. Θα το βάλω και στο 21. Μπορείτε να το βάζετε κάθε χρόνο. Όταν θα παρουσιαστεί επίσης. Στις δεκαετίες, τώρα θα περιμένεις στο 30. Να το βάλεις. Ο δίσκος είχε γραφτεί εξ ολοκλήρου πριν τη λέξη κορονοϊός. Ναι. Οπότε το ταξίδι αστρικό, που στην ουσία για μας όλο ήταν ένα ωραίο κουράγιο, ότι μέσα στους τοίχους μας ακούγαμε, μόλις είχε ξεκινήσει το δεύτερο lockdown το μεγάλο, ήταν κάτι σχεδόν τυχαίο ο τίτλος του. Ήταν εντελώς τυχαίο. Δηλαδή και εμένα, τα τραγούδια είχαν γραφτεί από πριν, αλλά ουσιαστικά ηχογραφήθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι, οπότε είχαμε την εμπειρία της πανδημίας και των lockdowns και όλα σχετικά. Και για κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο τέριαξε πάρα πολύ στη συγκυρία. Δηλαδή αυτό μου φάνηκε πολύ μαγικό και συγκινητικό. Ναι, γιατί ήδη τα τραγούδια μιλούσαν για τα ταξίδια εσωτερικού τύπου, όμως. Δηλαδή έχει πολύ κλείσιμο αυτός ο δίσκος μέσα. Και νομίζω ότι τέριαξε σε αυτό που ζούσαμε. Αυτό, ναι, τέριαξε, γιατί από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε ούτε καν στο απέναντι τετράγωνο, ήταν αναγκαστικό να ταξιδεύουμε μέσα μας, οπότε ήταν ό,τι πρέπει. Εμάς δηλαδή αυτό μας είχε κάνει ο δίσκος τότε, όταν τότε κυκλοφόρησε. Παράλληλα όμως, πέρα το δίσκο, έκανες και τα τηλελάιβ, τα οποία ήταν
μια ξεχωριστή, κατά τη γνώμη μου, πρόταση. Εσένα, ποια είναι η εμπειρία σου και τι αποκόμισε από αυτό το project και το στήσιμο? Και τα τηλελάβη ήταν ένας λόγος ακόμα που δεν τρελάθηκα. Και ήταν υπέροχο και πολύ γλυκό το ότι συναντιόμασταν και παίζαμε μουσική σε μια φάση που δεν συναντιόμασταν και δεν παίζαμε μουσική. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία μέσα στα live streamings, γιατί ξεκινήσαμε το πρώτο μας live streaming με τη Δεσποινίδα Τρίχρωμη, το κάναμε πέρυσι το Μάιο, σε ένα φεστιβάλ που διοργάνωνε ο Ευρυπίδης Αρχιστράτζητης από τη Βαρκελόνη, αλλά παγκοσμίως. Και το πρώτο, ας πούμε, live stream που κάναμε, μας είχε φανεί πολύ sad το γεγονός ότι ξαφνικά παίζουμε για κάποιον που δεν είναι εκεί. Ήταν πολύ περίεργο. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε, ναι. Ήταν όμορφο με την έννοια ότι για πρώτη φορά παίζαμε μετά από τόσο καιρό και είχαμε μια επαφή με τον Ευρυπίδη που είναι έτσι κι αλλιώς μακριά και με όλους τους άλλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν κτλ. Αλλά η πρώτη επαφή με το live stream, το ότι είναι κάμερα και κοιτάς κάπου και δεν βλέπεις κανέναν, ήταν πολύ περίεργο. Μετά, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε τα τηλελάιβ και τα ξεκινήσαμε, αυτό κάπως άλλαξε. Μάλλον το μάθαμε κι εμείς. Σταμάτησε να μας φαίνεται τόσο παράξενο. Και νομίζω είχε να κάνει και ότι είχαμε το chat και είχαμε επικοινωνία με όλους αυτούς τους αόρατους ανθρώπους που μας ακούγαν εκείνη τη στιγμή. Και όλα αυτά τα τηλελάιβ ήταν τεράστια χαρά. Δηλαδή, εκείνες οι μέρες που συνέβαιναν, μας γεμίζανε χαρά για εβδομάδες μετά. Δηλαδή, εγώ φόρτιζα, έπαιρνα ζωή, έπαιρνα ενέργεια. Και πήγανε πολύ ωραία, περάσαμε φανταστικά. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα ξανακάνουμε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, τώρα ξέρουμε πώς. Και ας μείνει, δηλαδή, και να επιστρέψουμε στην εντελώς κανονική κανονικότητα, έχει μείνει ένα know-how για να μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους που είναι μακριά, με ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν, να μας δουν. Και νομίζω ότι είναι ωραίο και θα μ' άρεσε να ξανασυμβούν. Αλλά να μην είναι αναγκαία, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε και το άλλο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε το line-up αυτό από τα τηλελάιβ και ζωντανά με κάποιο? Εμένα θα με ενδιέφερε αυτό. Όλα όσα έχουμε κάνει. Εμάς να δεις. Ναι. Και κάποιες από τις εκτελέσεις ή τις διασκευές που είδαμε στα τηλελάιβ, υπάρχει περίπτωση να βγουν δισκογραφικά, το μην γυρίσεις ξανά, ας πούμε? Εμένα θα με ενδιέφερε αυτό. το έχουμε συζητήσει και θέλουμε. Εντάξει, τώρα που τρέχουν 500 δουλειές ολονών, πιστεύω όταν θα έχουμε το χρόνο και την καθαρή σκέψη και το θυμόμαστε ακόμα, μπορεί να κάτσουμε να το κάνουμε. Παρακαλώ να το κάνετε αυτό. Θεωρείς πως όλο αυτό που συνέβη, όλη αυτή η φάση με τον κορονοϊό πλησιάζει το τέλος του, ότι έχουμε κάτι σαν happy end? Λοιπόν, εγώ αν έχω μάθει κάτι από όλη αυτή μας την εμπειρία του 1,5 χρόνου, είναι να μην προγραμματίζω, να μην βλέπω σε μακροχρόνια κατάσταση. Δηλαδή, κάπως το vision μου για το μέλλον και ο προγραμματισμός μου είναι βραχυπρόθεσμος. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσω και να σκεφτώ τι θα κάνω τον επόμενο μήνα ή να πάω να προβλέψω τι θα κάνω τον επόμενο, αλλά πιο πέρα δεν πάει το μυαλό μου. Γιατί έχω καταλάβει ότι όλα αυτά που ζούμε είναι πάρα πολύ πρωτόγνωρο, κανείς δεν ξέρει τίποτα, όλα είναι χαόδη. Οπότε, όποτε κάθομαι και προσπαθώ να κάνω προβλέψεις, νομίζω ότι απλά φρικάρω. Οπότε, έχω αποφασίσει ότι κάθε μέρα τη βλέπουμε ξεχωριστά και σιγά σιγά προχωράω. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, ελπίζω να τελειώνει. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εντάξει, έχουμε κάποια εμπειρία τουλάχιστον. Δηλαδή δεν είμαστε όπως ήταν το Μάρτιο πέρυσι, που ξαφνικά καινούργιες λέξεις, καινούργια όλα. Αλλά αυτό, δηλαδή κάθε βήμα μόνο του, σιγά σιγά. Χαμηλά ο πίτσος που λένε και βλέπουν. Έτσι. Οι συναυλίες πάντως σιγά σιγά επιστρέφουν. Και εσύ στις 14 Ιουλίου εμφανίζεσαι στο Ηρώδιο στα πλαίσια του Athens Epidaurus Festival μαζί με την Λένα Πλάτωνο. Πώς νιώθεις για αυτό που έρχεται και πώς προέκυψε η κοινή εμφάνιση με την νομισματική Λένα Πλάτωνο?
Λοιπόν, το πώς νιώθω θα το κάνω οπτικά. Η φάση είναι... ένα μισή χρόνο off, τίποτα. Πολύ μεγάλη ανυπομονησία για live. Δηλαδή, εμένα πάντα είναι... Εκεί νιώθω ότι ανήκω, στη σκηνή. Δηλαδή, πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτό. Το στούντιο είναι λίγο καταναγκαστικό έργο, επειδή πρέπει για μένα. Δηλαδή, σκηνή. Εγώ νιώθω αυτό κάνω. Αυτό, είμαι μουσικός για να είμαι στη σκηνή. Και όλο αυτόν τον καιρό μου έχει λείψει αφόρητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Οπότε, το ότι επιστρέφω στη σκηνή, σε μια συγκυρία που για μένα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Δηλαδή στο Ηρώδιο, που μάλλον είναι η πιο όμορφη σκηνή της Αθήνας, και παίζοντας πριν από την αγαπημένη μου συνθέτη, και με όλα τα πράγματα να μπορούν να γίνουν όμορφα και σωστά, δηλαδή να μπορώ να στηρίξω, να έχω την μπάντα που θέλω, τον ήχο που θέλω, τα φώτα που θέλω. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και πάρα πολύ χαρούμενη. Νιώθω λίγο σαν όλο αυτό τον καιρό που ονειρεύομαι το live το επόμενο, ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ αυτή τη συγκυρία. Ότι είναι τόσο τέλεια φτιαγμένη για μένα, που ούτε το δικό μου το μυαλό δεν θα μπορούσε να φτάσει να το φανταστεί. Και έχω πολύ μεγάλη ανυπομονησία, λίγο άγχος για την προετοιμασία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και τις πρόβες με την ψηλο καινούργια μπάντα μου. Πάει πολύ καλά και ανυπομονώ. Ποια είναι η καινούργια μπάντα? Είναι η Δεσποινής Τρίχρωμη, που είναι ανέκαθεν η μπάντα, παλιά, νέα και μελλοντική. Ο Νίκος Τσόλης, που ήταν στην κιθάρα και στο μπουζούκι από πριν. Και καινούργια μέλη, στον μπάσο είναι ο Logout. Και στα τύμπανα η Χρυσάνθη Τσουκαλά. Και είναι φοβερό team, φανταστικά ταλαντούχη μουσική. Και φτιάχνουμε τον ήχο μας από την αρχή και βγαίνει πολύ ωραίο μέσα. Ο Νίκος από τους Uncensored. Ακριβώς. Που θα έχει και το μπουζούκι όπως για το κομμάτι. Ακριβώς. Δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία στη τραγουδοποιία της Λένα Πλάτωνος και της Μαρίς Χαρδρή? Σίγουρα, με την έννοια ότι είναι τεράστια αναφορά μου. Και η χρήση των synthesizers, βέβαια με άλλο τρόπο, αλλά προφανώς υπάρχει αναφορά. Και ίσως οι εικόνες των στίχων, είναι τεράστια αναφορά μου. Δεν νιώθω ότι κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά σίγουρα είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει το μουσικό μου σύμπαν. Είναι από τα ακούσματα που άκουγα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή και ήταν από τα πολύ κέρια πράγματα που με συγκινούν, οπότε πιστεύω ότι σίγουρα έχει περάσει κάτι. Δεδομένου ότι η κοινή εμφάνιση θα χωριστεί σε δύο μέρη και εσύ αναλαμβάνεις το πρώτο, θα κινηθείτε σε μια κοινή θεματική, έχετε συζητήσει τα τραγούδια ή το ύφος που θα ακολουθήσετε ώστε να παρουσιάσετε ένα βράδυ, να το πω κάπως ενιαίο, ή έχετε κάνει συζητήσεις τέτοιες με την κυρία Βλάβη? Όχι, πρόκειται για ξεχωριστά σετ. Το δικό μου θα είναι κυρίως από τον τελευταίο δίσκο, με κάποια τραγούδια από τους προηγούμενους. Και από ό,τι γνωρίζω, η Λένα Πλάτωνος θα παρουσιάσει τον καινούριο της δίσκο, που είναι μελοποιημένη η Emily Dickinson, με κάποια τραγούδια από τη δισκογραφία της. Τι άλλα σχέδια έχετε το καλοκαίρι από εκεί και πέρα, και συναυλιακά αλλά και άλλου τύπου σχέδια? Έχω κλεισμένη άλλη μία συναυλία στο νεοσύστατο EOS Festival τον Αύγουστο. Εγώ θα παίξω στις 16 Αυγούστου. Στις 15 νομίζω ξεκινάει το φεστιβάλ και έχει διάφορες μορφές τέχνης μέσα, από προβολές κινηματογραφικές, εικαστικές εκθέσεις, συναυλίες. Αυτό έχω μόνο προς το παρόν και δεν νομίζω ότι θα κάτσει και κάτι άλλο. Το σχέδιό μου είναι να κάνω πολλές και φανταστικές διακοπές. Αυτό. Ναι, αυτό το έχουμε βάλει σε ερωτήσεις. Γενικά, τι σημαίνει το καλοκαίρι για σένα? Γιατί από αναρτήσεις σου στο Facebook αλλά και από στίχους σε τραγούδια σου,
εξού και το μόνιμο κομμάτι του καλοκαίρι, έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι σημαντικό για σένα. Γενικά, πώς τα έχεις βιώσει τα καλοκαίρια και πώς τα βλέπεις? Για μένα το καλοκαίρι είναι ο λόγος για να ζω και όλες οι άλλες εποχές είναι που περιμένω να έρθει το καλοκαίρι για να ζήσω. Αυτό. Πιο ακραία από ό,τι περιμέναμε. Το αγαπημένο σου νησί? Ελπίζω να μην το έχω βρει ακόμα, αλλά θα πω το Γαϊδουρονήσι και τη Δονούσα. Νέα τραγούδια, νέοι δίσκοι κτλ. Υπάρχουν στο πλάνο σου ή όχι ακόμα? Δουλεύω τώρα ένα καινούριο κομμάτι που αν τα καταφέρω ελπίζω να βγει πολύ σύντομα. Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, νιώθω εγώ, από αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Είναι πολύ καλοκαιρινό. Θα ήθελα να βγει καλοκαίρι και δουλεύω προς αυτήν την κατεύθυνση. Α, για να βγει τώρα δηλαδή, κάτι. Ναι. Για να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί και να το ακούσουμε σε κάποιο live. Μπορεί όταν αυτό θα ανέβει να έχει βγει, λέω τώρα. Και θα το ακούσετε σίγουρα στο Ηρώδιο. Οπότε, να πούμε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε οι καλύτεροι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε ένα τέλειο καλοκαίρι, τέλειες συναυλίες και υγεία, δύναμη κτλ. Και θα τα πούμε και στο δρόμο και στις συναυλίες και στα θέατρα και ναι. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Να είμαστε καλά.